Αμέ με πιάει η αστυνομία. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω την απάντηση, θα πω όμως τι μου λέει το ξερό μου το κεφάλι. Εγώ νομίζω ότι ακόμα και τότε κάμε το σταυρό σας. Και ο Θεός που έχει πιο πολύ μυαλό από μας και δεν μας παρεξηγά συνήθως, θα κάνει τη δουλειά του. Θα κάνει τη δουλειά του. Σας έχω πει παλαιότερα μια ιστορία ενός που μου την είπε το ίδιο το παιδί, που υπάρχει βέβαια ένα καθηγητής στην Ελλάδα, ο οποίος επήγε στην Ινδία παρά τη συμβουλή του γέροντος Παϊσίου να μην πάει στην Ινδία. Αυτός είχε τα έτσι... είμαστε πολύ φίλοι, μπορεί καμιά φορά να σας μιλήσει. Ένα παιδί που ήταν πολύ μπλεγμένος μέσα στα Ινδουιστικά και είχε μεγάλη επίδοση στον Ινδουισμό. Και μετά γνωρίστηκε με τον πατέρα Παϊσίου, τον είχα γνωρίσει εγώ. Είμαστε φίλοι, τον γνώρισε τον πατέρα Παϊσίου και έχει μια περιπέτεια. Λοιπόν, πήγε στην Ινδία, ο γέροντος του είπε μην πάει στην Ινδία. Αυτός όχι να πάει, να πάει, να πάει, να πάει. Πήγαινε. Επήγε στην Ινδία. Επήγε σε ένα άστραμ εκεί να συναντήσει έναν μεγάλο γκούρου, να του δώσει, να του μεταδώσει το φωτισμό και την χάρη εκείνη που έχουν οι γκούρου. Πήγαινε τέλος πάντων, ταλαιπωρήθηκε από εδώ από εκεί, με ολόκληρη περιπέτεια, έφτασε πάνω στα βουνά εκείνα που ήταν το μοναστήρι του γκούρου. Έφτασε εκεί το απόγευμα με μια ομάδα άλλων Ευρωπαίων και τους είπαν εκεί οι Ινδουιστές μοναχοί ότι πριν να δείτε τον κούρου να πάτε να προσκυνήσετε στον ναό. Πήγε και αυτό στον ναό και εκεί είχε διάφορα γάλματα, ελέφαντες, αγελάδες, ξέρω εγώ τι είχαν εκεί, και πήγαινα όλοι και βάζαν μια φούχτα θυμία με μπροστά στα κάρβουνα που έγινε. Έτσι είναι τη τάξη τους εκείνους. Όταν πήγαινε να μπει μέσα στον ναό, άκουσε μέσα του τη φωνή του γέροντα που την πρόσεξε μη θυσιάσεις τα είδωλα. Αυτός ταράχτηκε και νευρίασε κιόλας. Ήταν τέτοιος τύπος. Λέει, μα μέχρι εδώ είναι αυτή να μου κάνει τώρα ο γέρο Παΐσιος, ας πούμε, αφού εγώ ήθελα να έρθω. Θα πάω και δεν με ενδιαφέρει. Πήγαινε έτσι και στην ουρά και περίμενα ένας. Πήγαμε ένα βήμα, άκουσε τη φωνή πάλι του γέροντα που το έλεγε μη θυσιάσει τα είδωλα. Του λέγανε το όνομα του. Ξέρω εγώ, Κώστα, μη θυσιάσει τα είδωλα. Τίποτα αυτός, θα πάω. Όταν ήρθε η σειρά του, άκουσε τη φωνή του γέροντα σαν φροντί. Πρόσεξε, μη θυσιάσει τα είδωλα. Και ακινητοποιήθηκε. Και προσπάθησε να πείσει τον εαυτό του να πάει, αλλά βιδόθηκε πάνω στη γη και δεν μπορούσε. Οι άλλοι δεν τον εκαρτερούσαν, πήγαν μπροστά. Και δεν μπόρεσε, έφυγε πίσω, νευριασμένος. Τέλος πάντων. Είχε πάρει όμως και καλές συνήθειες που το Άγιον Όρος, γιατί ερχόταν και στο Άγιον Όρος συχνά. Του μπήκε η ιδέα αυτό ότι οι αγιορείτες μοναχοί και οι βουδιστές μοναχοί, οι Ινδουιστές μοναχοί ήταν το ίδιο πράγμα. Και προσπαθούσε να πείσει ότι το ίδιο πράγμα είναι, απλώς άλλος Θεός, αλλά ένας Θεός είναι και το ίδια ενέργεια είναι κτλ. Τέτοια ιδέα είχε τότε. Επήγαινε εκεί που ήταν ο γκούρου, καθόταν ο γκούρου που κάτω από έναν δέντρο, σταυροπόδι, σε σχήμα διαλογισμού κτλ. Και μετέδιδαν εκεί τα χαρίσματα αυθόνος. Ένας μπροστά αυτού του φίλου μου, μόλις πήγε στον γκούρου και έκαμε εκείνη την υπόκληση, έπεσε κάτω και άφρισε, σπαρταρούσε. Δαιμονίστηκε ο άνθρωπος δηλαδή. Αλλά με τα ορθόδοξα κριτήρια, με τα ενδουιστικά κριτήρια, εκείνη την ώρα ελάμβανε την υπέρτατη γνώση από τον γκούρου. Λοιπόν, έλαβε την υπέρτατη γνώση, σπάραξε, άφρισε, κυλίστηκε χαμέ, κάμπαζε. Και μετά σηκώσε τον γκούρου και είπε ότι φτάνει, φτάνει τώρα, αύριο. Αύριο. Λοιπόν, αύριο, τι να κάνουμε, αύριο. Πάει την άλλη ημέρα, αύριο. Πάει να μπει, δέχτηκε τον γκούρου στους δεχόν στο δωμάτιο του. Πάει να μπει μέσα στο δωμάτιο του γκούρου, περίμενε εκεί, χτύπησε την πόρτα, άκουσε μέσα, ξέρω εγώ το... Τι απαντούν εκεί, δεν ξέρω. Πάει να μπει μέσα, διάμια πάνω στον παραστατών της πόρτας, τα χαμηλή αυτή, το ψηλός και άτσαλος, έσχισε το κεφάλι του. Γεματώθηκε, νευρίασε με αυτό, ο γκούρο καημένος τρομοκρατήθηκε εκείνος. Τρέξαν οι μοναχοί εκεί οι Ινδουιστές,
μαζέψαν τον, πλύναν τον, κάναν τον, λέω γκουρ, μη στεναχωριέσαι, ησύχασε και θα σε δω το απόγευμα. Είσαι ο Τάδε από την Ελλάδα, θα έρθει το απόγευμα μετά να σε δω. Εντάξει, εντάξει. Σαν τρόπο την χάρηκε ο φίλος μου, διότι τον είδε με συμπάθεια τον γκουρ που αιματοκυλίστηκε κιόλας προκειμένου να τον δει. Πήγαινε το απόγευμα. Πάει το απόγευμα, όπως είναι και λίγο χατζοπούλη, πριν χτυπήσει την πόρτα του γκουρ, έκανε σταυρό του. Παναγία μου, λέει, μας βοηθήσει ο Θεός να δει τον γκουρ. Χτυπά την πόρτα του γκουρ και ανήκε μπαίνει μέσα. Μόλις τον είδε τον γκουρ, σηκώστηκε τρίες της κεφαλής του, αν είχε, δεν ξέρω. Όσες είσαι τέλος πάντων. Βάλει μια φορή, είναι έξω γρήγορα του, λέει, έξω. Μα είμαι ο Τάδε, έξω. Φώναζε τα αγγλέζικα βέβαια, ξέρω εγώ. Κοινός μα είμαι που εγώ χτύπησα, τίποτα, τίποτα, έξω, 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 έξω. Τον έσπρωθε να βγει έξω, αυτός επέμενε να μείνει μέσα, έγινα σαματάς εκεί, ανάστα ο Θεός που λέμε, τρέξαν οι καλόγεροι Ινδουιστές, αρπάξαν τον φίλο μου, που εκεί ποτέ τραβήσαν τον ευκάλαν τον έξω, νομίζω δεν έκανε το τσικανάθιο, διότι επήγαινε να αντιδράσει λίγο, καταστράφηκε το έργο της συνάντησης. Βέβαια, του το έχει πει ο γέροντας ότι δεν θα τα πάει καλά. Αλλά είχαμε το σταυρό του πριν. Λέω, κοίταξε να δεις κάτι. Πήγαινε καμιά μπαλαβομάρα, να σπίγει αυτός ο άνθρωπος. Έκανε το σταυρό του. Τότε είχαμε το σταυρό του, τον έσωσε από αυτήν την τραγική ίσως συνάντηση που μπορούσε να έχει, δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα και την έκβαση της συνάντησης. Θα μου πεις τώρα, αν καλά να κάνω σταυρό μου και μετά πάω να κάνω μια αμαρτία, να με βοηθήσει ο Θεός στην αμαρτία. Σίγουρα ο Θεός δεν θα σε βοηθήσει ποτέ στην αμαρτία. Δεν θα κάνεις το σταυρό σου και να σε περιμένει να σε βοηθήσει ο Θεός να κάνεις την αμαρτία. Αλλά κάνε το σταυρό σου και ο Θεός ξέρει τη δουλειά του. Ο Θεός θα βοηθήσει να βρεις τον δρόμο σου. Εάν μου πεις, μα θέλω τόσο πολλά, ας πούμε, να κάνω την πράξη. Να κάνω το σταυρό μου και να ζητήσω από τον Θεό να κάνω αυτή την αμαρτία, να επιτελέσω την αμαρτία. Δεν έχω τη δύναμη να πω του Θεού, Θεέ μου, κάνε όπως θέλεις. Ή, εντάξει, εγώ πάω τώρα να κάνω αμαρτία, αλλά βοήθα με, μην την κάνω. Εσύ κάνε το σταυρό σου, επικαλέσ του το όνομα του Χριστού και αν μπορείς να πεις, Χριστέ μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, σε παρακαλώ βοήθαμε, καλώς, ή με μπεις τίποτε, ή κάνε το σταυρό σου μόνο. Νομίζω ότι κάτι είναι και αυτό, παρά τελείως εν ψυχρό, ας πούμε, να πάεις. Κάνε το σταυρό σου, επικαλέσ του το όνομα του Θεού και ο Θεός είναι μεγάλος. Τώρα, εάν αισθάνεσαι ότι αυτό που κάνεις είναι αμαρτία και επειδή το αισθάνεσαι δεν κάνεις το σταυρό σου, όμως ξέρεις ότι είναι αμαρτία και ζητάς τη βοήθεια του Θεού, και αυτό μπορεί να γίνει για σένα πραγματικά σωτηρία. Τελειώνω, παιδιά, με ένα παράδειγμα. Πριν λίγο καιρό εδώ ήμουν εδώ στη Μητρόπολη, στον ναό, και ήρθε ένα παιδί και προσκυνούσε. Ήταν έτσι μοντέρνο παιδί, φαινόταν έτσι λίγο, ας πούμε, της εποχής πέραν του δέοντος. Και πρόσεξα ότι πήγαινε μπροστά στις εικόνες, έκανε μια υπόκληση, έφτανε μέχρι σε ένα σημείο και δεν προσκυνούσε. Λέω, μα τι κάνει αυτός. Έτσι, πιάσα εδώ. Μετά πήγε και στην άλλη και στην άλλη, έφτανε μέχρι σε σημείο, δεν προσκυνούσε και έρχονταν πίσω. Λίγο έτσι μου κακοφάνηκε. Λέω, μα άργε, δεν είναι Ελλήνας. Πήγα, λέω του, πώς σε λένε. Λέει μου, πάλε Κώστας. Λέω, είσαι απ' εδώ. Ναι, πάτε, απ' εδώ. Λέω, μπήκα και εγώ στον πειρασμό, λέω, το ρωτήσω τώρα. Λέω, μα γιατί δεν προσκυνάς, γέ μου. Μήπως συχαίνεσαι. Εγώ νόμιζα ότι υπάρχουν άνθρωποι που συχαίνονται, ας πούμε, τις εικόνες. Ή οτιδήποτε άλλο. Λέει μου, όχι, πάτερ, δεν συχαίνομαι. Αλλά αισθάνομαι τόσο ακάθαρτος. Εγώ ίδιος αισθάνομαι τόσο ακάθαρτος. Μάλιστα του είχα πει, είναι καθαρές εικόνες, σε καθάρισε η Κυρία. Λέω, προσκύνα, δεν έχει τίποτα, ας πούμε, είσαι κόσμο. Προσκύνα για μου την εικόνα του Χριστού Παναγιώτη. Έχει πρόβλημα, δεν είναι εικόνες που είναι ακάθαρτες. Εγώ αισθάνομαι τόσο ακάθαρτος που δεν θέλω να λερώσω την εικόνα με το να την προσκυνήσω. Λέω, κοίταξε, ας πούμε, τι λογισμό είχε αυτό το παιδί. Πόσον ταπεινό λογισμό είχε. Αισθανόταν ότι όταν προσκυνούσε την εικόνα,
θα ελέρωνε ο ίδιος την εικόνα, γι' αυτό πήγαινε μέχρι σαν σημείο και σταματούσε εκεί. Και αυτό αισθάνομαι και πιστεύω ότι θα ήταν πολύ πιο ευπρόσδεκτον από τον Θεό, από το να προσκυνούσε με ανέδεια, ότι δεν έκανα τίποτα για να μην προσκυνήσω, οι άλλοι που προσκυνούν καλύτεροι από μένα. Τότε αισθάθηκε ταπεινά και με αυτόν τον ταπεινό λογισμό, και έτσι αντιμετώπισε την αγιότητα της εικόνος του Χριστού και της Παναγίας και των Αγίων. Νομίζω αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Οπότε σημασία έχει πώς αισθάνεται κανείς όταν κάνει το σταυρό του και επικαλείται τη βοήθεια του Θεού. Έστω κι αν ακόμα είμαστε ζαλισμένοι και πάμε να κάνουμε και αμαρτίες, ακόμα και εκείνη την ώρα ας επικαλεστούμε το έλεος του Θεού. Και ας πούμε του Θεού, Θεέ μου, τι πάω να κάνω τώρα. Και βοήθαμε. Έχει ο Θεός. Ο Θεός είναι Πανάγα, ο Θεός είναι Πατέρας, δεν μας εγκαταλείπει. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας, και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε